Για πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται με τα πορτοκάλια. Εδώ κοίτα. Κοίτα τι γίνεται αυτή τώρα. Είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από την εκτροπή που είχαμε σε φορτηγό όπου μετέφερε πορτοκάλια. Γίνεται μάχη αυτή την ώρα. Γίνεται μάχη αυτή την ώρα από τα ειδικά συνεργεία για να απομακρυνθούν τα πορτοκάλια από το δρόμο και να ανοίξει η εθνική οδός, η λεωφόρος Κηφισού, η οποία έχει κλείσει σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων στο ύψος της εξόδου για Νίκαια. Είναι λίγο μετά το οικία, στο ρεύμα προς Πειραιά. Γίνεται εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του ΙΚΕΑ και πηγαίνουν από άλλες κατευθύνσεις στον προορισμό τους μέχρι να ανοίξει ο δρόμος. Σε να λίγη πούμε, ώρα, Φανή, όπως μαθαίνουμε να υπενθυμίσουμε εδώ, θα δώσουν κυκλοφορία οι δύο αριστερές λωρίδες. Να υπενθυμίσουμε για όλους εκείνους που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ότι μιλάμε για ένα φορτηγό το οποίο ντεραπάρισε γύρω στις 3.30-4 παρά, κουβαλούσε πορτοκάλια προς την λαχαναγορά προφανώς του Ρέντι και ο οδηγός είναι ελαφρά τραυματισμένος, μας είπε στην πρώτη σύνδεση, έτσι. Ακριβώς. Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός. Το φορτηγό ανετράπη γύρω στις 3.30-4 παρά. Βρίσκεται αυτή την ώρα δεξιά, όπως θα σας δείχνει τώρα ο Σταύρος ο Μερτήρης, στη δεξιά λωρίδα. Έχει απομακρυνθεί η ρημούλκα, όπως λέγεται, η οποία είχε καταλάβει τη μεσαία λωρίδα. Και τώρα, επειδή είναι και ολισθηρός ο δρόμος έτσι, με τα πορτοκάλια, δεν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία έτσι τώρα και γίνεται μάχη για να αδειάσουν το εμπόρευμα από τον δρόμο. Έχει μεγάλη σημασία. Μην εσύ εκεί στο σημείο. Θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, γιατί έχει σημασία ο κόσμος τώρα που θα χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να πάει στη δουλειά του το πρωί, να έχει απευθείας εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και να ξέρει πότε θα ανοίξουν οι λωρίδες για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Και πολύ πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο χρειάζεται. Σε λίγη ώρα, σε λίγη ώρα θα δοθούν, όπως πληροφορούμαστε από την τροχέα, οι δύο αριστερές λωρίδες. Σε λίγη ώρα θα δοθούν οι δύο αριστερές λωρίδες. Μιλάμε εδώ με τον επικεφαλή. Δεν γνωρίζουμε, όταν το δόστρωμα είναι κατάλληλο, θα τους δώσουμε τις λωρίδες. Ναι. Ο επικεφαλής αστυνομίας ήταν, που βρίσκεται εδώ στο σημείο. Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε και τι θα δημιουργηθεί τα επόμενα λεπτά, γιατί είναι λίγο πριν από τις 6, σε λίγο κόσμος θα ξεκινήσει να πηγαίνει στις δουλειές του. Καταλαβαίνουμε και τι ταλαιπωρία τώρα περιμένει τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Ωραία. Οπότε, Φάνη, σε λίγο επιστρέφουμε σε σένα. Υπάρχει μια ουρά 2 χιλιόμετρων.